Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είναι η σύντομη ενημέρωσή σα στι 7. Ποσοστό 91,46% συγκεντρώνει το νέο στο Δημοψήφισμα των Σκοπίων. Με καταμετρημένε στι ψήφου του 100% των εκλογικών τμήματων, η συμμετοχή των πολιτών τη γειτονική χώρα ανήλθε στο 36,91%, ενώ ψήφισε το 5,65%. Τον προβληματισμό τη ελληνική κυβέρνηση για τη χαμηλή συμμετοχή στο δημοψήφισμα των Σκοπίων, εξέφρασε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο Δημήτρη Τζανακόπουλο, τονίζοντα πω η συντριπτική υπεροχή του ΝΕΑ αποτελεί θετική εξέλιξη, ωστόσο δεν καθίσταται πολιτικά δεσμευτική. Ο κύριο Τζανακόπουλο επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ανάγκη για να τεθεί σε ισχύ η Συμφωνία των Πρεσπών. Ελπίζουμε ότι η πρωτοβουλία τη κυβέρνηση του κυρίου Ζάεφ για συνταγματική αναθεώρηση θα τελεσφορήσει, προσέθεσε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Στη Βουλή κατατέθηκε το προσχέδιο του νέου προπολογισμού, το οποίο περιλαμβάνει δύο σενάρια για τι συντάξει και τα αντίμετρα. Το πρώτο θα προβλέπει την πλήρη εφαρμογή των συμφωνηθέντων μέτρων και θα αναλύονται δημοσιονομικά ελόγια, του οποίου η περικοπή των συντάξεων δεν είναι αναγκαία. Και το δεύτερο σενάριο θα προβλέπει τη μη περικοπή των συντάξεων αλλά και ακύρωση των αντιμέτρων. Τα σενάρια αυτά επιβεβαίωσε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Σημαντικό μέρο τη επικράτεια δοκιμάζεται από το σαρωτικό πέρασμα του κυκλώνα Ζορμπά και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ο μεσογειακό κυκλώνα, αν και έχει εξασθενεί σημαντικά, αναμένεται να συνεχίσει την βορειοανατολική του πορεία κατά τη διάρκεια τη ημέρα. Σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη έχουν κηρυχθεί οι Δήμοι Λοκρών και Λίμνη, Μαντουδίου και Αγία Άννας, ενώ ξεκίνησαν οι καταγραφέ ζημιών σε Αργολίδα και Κορινθία. Συνεχίζουν να αγνοούνται οι δύο στο Μαντούδι. Σύμφωνα με νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνη, στου υπόχρεου υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχε προστίθενται οι γενικοί διευθυντέ των Υπουργείων, οι εκδότε διαδικτυακών και έντυπων μέσων ενημέρωση, επίση οι αναπληρωτέ των προϊσταμένων των δασαρχείων και δασονομιών, καθώ και τα μέλη των Επιτροπών Εξέταση Προσφυγών Αυθερέτων. Υπόχρεοι υπόχρε είναι και όσοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωση. Στην Επιτροπή Υπόθεν τη Βουλή περνάει και ο έλεγχο τη περιουσιακή κατάσταση των εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών. Στο 19,1% μειώθηκε το επίπεδο τη ανεργία τον Ιούνιο του 2018 στην Ελλάδα από το 19,3% το Μάιο. Σύμφωνα με στοιχεία τη Eurostat, δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Έκκληση προ του Τουρκοκυπρίου για αναγνώριση των δικαιωμάτων όλων των Κυπρίων και αλληλοσεβασμό, απίθυνο ο πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία Νίκο Αναστασιάδη, σε δήλωσή του μετά τη στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στη Λευκοσία για την επέτειο τη ανακήρυξη τη ανεξαρτησία τη Κυπριακή Δημοκρατία. Παράλληλα, σημείωσε ότι για να υπάρχει προοπτική και μέλλον χρειάζεται η Κυπριακή Εκστρατή, συγγνώμη, Επικράτεια να είναι ένα σύγχρονο κράτο με εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών καθώ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Πάμε στη διεθνή επικαιρότητα. Στο στόχαστρο του έθεσε ξανά τι ΗΠΑ ο Τούρκο Πρόεδρο. Ο Ριτζέπ Ταγίπ δήλωσε σήμερα πω οι ΗΠΑ ακολουθούν λάθο δρόμο με το να απειλούν και να χρησιμοποιούν τον εκβιασμό αντί του διαλόγου και είπε πω είναι αδύνατο για οποιαδήποτε χώρα να τι εμπιστευτεί. Ο Τούρκο Πρόεδρο είπε επίση πω οι ΗΠΑ έχασαν την αξιοπιστία του με την εμπλοκή του σε παγκόσμιου εμπορικού πολέμου. Συμπλήρωσε πω οι διακοιμάσει τη Λύρα δεν αντανακλούν την οικονομική πραγματικότητα και πω η Τουρκία είναι έτοιμη να υπερβεί τι επιθέσει. Είπε επίση πω αποκαθίστεται ε, σταδιακά η οικονομία τη Τουρκία και εξέφρασε την ελπίδα πω οι τεταμένε σχέσει με τι ΗΠΑ θα βελτιωθούν σύντομα. Yeah. Κυρίε και κύριοι, η αναλυτικότερη ενημερωσή σα στι 10 με το Δημήτρη Ντόζη. <Το <Το